Το διάστημα, είπες κάτι στην αρχή, όταν γίναν τόσα πολλά και επειδή μαθαίνουμε τα νέα σου και μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και όλα αυτά, τα έχεις ζήσει όλα νομίζω. Όλα, Χριστέ. Όλα. Ισχύει. Επαγγελματική επιτυχία, την εγκυμοσύνη, μια μεγάλη απώλεια. Πολύ μεγάλη απώλεια, ναι, ισχύει. Αλλά ξέρεις, φιλοσοφάς τη ζωή, εγώ είμαι ένας άνθρωπος που προσπαθώ να τα δω λίγο πιο έτσι ήρεμα και ρεαλιστικά. Αυτή είναι η ζωή. Έτσι είναι τα πράγματα. Ναι, έχασα τον πατέρα μου τον περασμένο μήνα, οπότε ήταν το Φλεβάρι. Αν και εμένα μου φαίνεται ότι ήταν πριν ένα χρόνο. Ναι. Αλλά έτσι είναι η ζωή. Δυστυχώς αυτά τα πράγματα είναι μέρος της ζωής. Ναι. Συμβαίνουν συνέχεια. Είναι ένα πράγμα που θα γίνει σε όλον τον κόσμο. Αρκεί να μην έχεις πράγματα που ήθελες να πεις και δεν προλαβες. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αρκεί να είσαι καθαρός με τη συνείδησή σου και σαν γιος, αλλά και σαν ότι ό,τι μπορούσες έκανες. Είμαστε πολύ ευγνώμων σε όλους τους ανθρώπους που τότε δουλέψανε, στους νοσηλευτές, στους γιατρούς, μια εξαιρετική ομάδα ανθρώπων. Στο Πασικάφ, απίστευτη. Εγώ δούλευα πάρα πολύ, έχω κάνει πάρα πολλές συναυλίες με το Πασικάφ στο παρελθόν, αλλά τώρα είδα και στο πετσί μας το τι δουλειά τη κάνουν αυτοί. Που τι δουλειά κάνουν αυτοί οι άνθρωποι, ναι. Και μπράβο τους. Και χαίρομαι πολύ αυτό. Χαίρομαι. Ξέρεις, είναι ένα πράγμα που λες όταν είναι ότι ξέρεις τι θα γίνει, να μην ταλαιπωρηθεί ο άνθρωπος σου. Πλέον όταν ξέρεις ότι ξέρεις αυτό θα γίνει, να μην ταλαιπωρηθεί ο άνθρωπος σου, να έχετε πει όλα αυτά που θέλετε να πείτε και να είναι ένα πράγμα που θα ενώσει κι άλλο μια οικογένεια. Ναι. Τα και καταφέρατε, πως... Συγγνώμη. Τα καταφέρατε. Νομίζω πως αυτό έγινε και χαίρομαι ιδιαίτερα γι' αυτό. Και ξέρω επίσης πως έχω έναν άγγελο που με προσέχει, όχι μόνο εμένα, και όλη την οικογένειά μου. Ναι. Αυτό σκέφτομαι για τον θάνατο. Είναι κάτι που θα γίνει σε όλο τον κόσμο. Φυσικά μετά από τον θάνατο πλέον γίνονται τόσα πολλά στον κόσμο. Δεν ξέρω αν παλιά γινόντουσαν. Απλά να μαθαίναμε. Όλοι αυτό αναρωτιόμαστε. Ναι, και λες καμιά φορά, ξέρεις, δόξα τω Θεώ που είμαι καλά, ναι. Είμαι υγιής και συνεχίζουμε. Και συνεχίζουμε. Μπόρεσες να το δεις με αυτή την ψυχραιμία και την λογική ερμηνεία όπως μας το περιγράφεις. Δυστυχώς ή ευτυχώς, ναι. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Κάθε βήμα. Επειδή καλέστηκα να κάνω και κάποια πράγματα. Έπρεπε να κάνω κάποια πράγματα τέλος πάντων, σαν ο γιος, σαν ο μόνος άντρας της οικογένειας. Και κατάφερα να τα κάνω. Και θα μου πεις. Διαδικαστικά. Διαδικαστικά, ναι. Πράγματα που δεν περίμενα ποτέ στη ζωή μου ότι θα μπορούσα να κάνω. Αλλά έλαντε που βρίσκεις μια δύναμη μέσα σου και καταφέρνεις να κάνεις πράγματα που δεν πιστεύεις ποτέ πως θα μπορείς να κάνεις. Ναι. Αλλά για την άλλη, Χριστιανά μου, να σου πω και κάτι άλλο. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος που. Θα ακουστεί και περίεργο αυτό που θα πω. Αλλά μετά από 2-3 μέρες έμαθα ότι πέθανε ένας της δικιάς μου ηλικίας. Και έλεγα του εαυτού μου, okay, αυτά είναι ακόμα πιο χειρότερα. Όταν οι μανάδες θάβουν τα παιδιά, τα τέμπη που γίναν, όλα αυτά είναι πολύ πιο κακά. Όχι, δεν μου ακούγεται καθόλου παράξενο. Καταλάβες, αυτό, όχι ότι σου δίνει μια δύναμη, αλλά σου δίνει ένα perspective, τώρα στα ελληνικά πώς λέτε αυτή η λέξη. Σου δίνει μια άλλη οπτική. Μπράβο, σου δίνει μια άλλη οπτική του πραγμάτους. Και λες, okay, πρέπει να βρω τα πόδια μου και να συνεχίσω. Έτσι είναι η ζωή. Ναι. Κοίτα, είναι αυτό που είπες. Είναι το μόνο σίγουρο για όλους. Ακριβώς. Είτε έχουμε συμβιβαστεί, είτε δεν έχουμε συμβιβαστεί. Είναι το μόνο σίγουρο για όλους. Έτσι είναι και η ζωή συνεχίζεται. Ο θάνατος είναι ένα πολύ τραγικό γεγονός. Πρέπει να το. Να θρηνήσεις φουλ και να πας παρακάτω. Εσύ έχεις θρηνήσει. Έχω, ναι. Όσο και αν μη μου φαίνεται. Επειδή από αυτά που μας είπες, κατάλαβα, μπορεί λανθασμένα να το κατάλαβα, ότι το εκλογήκευσες απόλυτα και ότι μπορεί να μην πέρασες από αυτή την απαραίτητη διαδικασία του θρήνου. Είναι μια αρρώστια, χωρίς να θέλω να ακουστώ απεσιόδοξος. Πλέον τα πράγματα δεν είναι όπως ήταν πριν. Σίγουρα. Αλλά είναι μια αρρώστια που παίρνει μια πορεία δικιά της. Και σιγά σιγά καταλαβαίνεις τι θα γίνει. Ναι. Προς τα που πηγαίνει αυτή η πορεία. Προς τα που πηγαίνει. Και αυτό σου δίνει λίγο χρόνο να θρηνήσεις τα πράγματα. Καταλαβαίνεις πώς το εννοώ. Ναι, όχι, κατάλαβα. Ξέρατε από ένα σημείο και μετά ότι ήταν μονόδρομος. Ότι πολύ μικρό χρονικό διάστημα το ξέραμε αυτό το πράγμα, επειδή τα πηγαίναμε πάρα πολύ καλά. Αλλά
Έτσι είναι αυτή η αίσθηση. Όχι, δεν παρεξηγείται καθόλου αυτό που είπες. Ναι. Είναι πολύ γνωστό ότι είναι τεράστια τα ποσοστά ίασης και των ανθρώπων που βγαίνουν μέσα από αυτή την ασθένεια. Και υπάρχουν τρομεροί γιατροί. Καρκίνος. Υπάρχουν πολύ γνώση τώρα πλέον για αυτό το πράγμα. Ναι. Αυτό. Νομίζω πως και ο χρόνος που έγινε ήταν πολύ στεναχωρό. Ναι. Ενώ 2 μήνες πριν από τη γέννηση του μικρού. Αλλά εντάξει. Είναι αυτό που λες ότι έχεις βρει τον τρόπο να το εκλογικεύσεις εσύ και λες έχω έναν άγγελο να με προσέχει και ισχύει. Να με καθοδηγεί. Προσπαθώ να το κάνω. Δεν είναι εύκολο όλες τις ώρες, αλλά σίγουρη, η ζωή συνεχίζεται ναι. Όσο και αν σκληρό ακούγεται αυτό. Ναι. Πρέπει να βρούμε τα πόδια μας, να συνεχίσουμε για τον εαυτό μας, για τους άλλους, για τους δίπλα μας. Ναι. Θα σε πάω λίγο στα δικά σου. Ραδιόφωνο. Ναι. Όλες αυτές οι εμφανίσεις που κάνεις, mm-hmm. που βλέπω τώρα, έβλεπα πριν λίγο κι άλλοι στο Μακένζι, έρχονται ναι. συνέχεια. Είσαι... Δόξα τω Θεώ. Είναι μια πάρα πολύ καλή εποχή για μένα. Είμαστε στο Όλιο κάθε Παρασκευή. Mm-hmm. Γίνεται χαμός. Θα είμαστε Μπράβο. μέχρι τα μέσα Μαΐου. Είμαι στο Kiss FM φυσικά κάθε απόγευμα. Έχουμε τώρα μια εμφάνιση που θα κάνουμε στο Άμμος 8 του Απρίλη. Σήμερα το ανακοινώσαμε και εννοείται ξεκινάμε και στο Καλύφι το καλοκαίρι. Τα πράγματα πάνε πολύ καλά, δόξα τω Θεώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τον κόσμο που έρχεται και εγώ το μόνο που τους λέω κάθε φορά που τραγουδώ, είναι το μόνο που ζητώ είναι να είναι ο εαυτός τους. Και τα άλλα να μας τα αφήσουν σε εμάς. Σε εσάς, ναι. Και η αλήθεια είναι πως δημιουργείται μια πάρα πολύ όμορφη σχέση. Κάθε φορά έχει έρθει σε live. Αυτό θα σου έλεγα ότι το έχω ζήσει. Ναι, αρκετές φορές. Δόξα τω Θεώ, πάει πάρα πολύ καλά και χαίρομαι ιδιαίτερα που έτσι δημιουργείται μια πολύ καλή κατάσταση αυτή τη στιγμή. Κοίτα, δεν είναι τυχαίο αυτό, γιατί σίγουρα. Ξεκινά συνεργασίες και με όλους τους ανθρώπους που ξεκινά συνεργασίες κρατάει πάρα πολύ καιρό. Κρατάει μεγάλο χρονικό διάστημα. Αυτό μου άρεσε πάρα πολύ. Χριστιανά μου, ζούμε στην Κύπρο, σε ένα πάρα πολύ μικρό νησί. Δεν ζούμε στη Νέα Υόρκη. Οι ανθρώπινες σχέσεις σε αυτό το νησί, ναι. για μένα είναι πολύ πιο σημαντικό να τελειώσω μια συνεργασία και να πει ο άλλος, wow, τι ωραία περάσαμε ναι. με το COVID. Και εγώ το ίδιο. Οι ανθρώπινες σχέσεις είναι πάρα πολύ σημαντικές ναι. για μένα. Χοβίκ μου, αν βγάλουμε έξω το τελευταίο που μας έχεις περιγράψει, που έχεις περάσει με τον πατέρα σου, ποια μπορείς να πεις ότι είναι η στιγμή που ζορίστηκες περισσότερο από όλες στη ζωή σου? Σίγουρα είναι το ήλιος, το αεροπορικό του ήλιος, που έγινε πριν από 18 χρόνια, νομίζω τώρα πλέον, που είχα τον κολλητό μου. Και ήταν ένα ταξίδι που ήταν να το κάνω κι εγώ. Δεν γνώριζα αυτό ότι είχες. Ναι, ναι, είχα τον κολλητό μου μαζί με την οικογένεια του. Άρα εγώ τον θάνατο, τον ξαφνικό, τον... Τι να πεις αυτόν τον θάνατο, δεν τα συγκρίνω φυσικά. Το είχα ζήσει από πάρα πολύ μικρή, από τα 16 μου, σε έναν πολύ δικό μου άνθρωπο, έτσι. Σε μια ηλικία που στα 16 σου η κολλητή σου είναι... Όχι η οικογένειά σου, είναι όλος ο κόσμος. Το είχα ζήσει, άρα νομίζω και αυτό... Ταξίδευε με την οικογένειά του, είπες. Με όλη την οικογένεια, ναι. Και ήταν μια πάρα πολύ τραγική ιστορία, Χριστιανά μου. Ενώ σου, ξέρεις, ήμασταν μικροί. Ήταν να έρθει πίσω να πάμε μαζί έναν άλλον ταξίδι. So, το έζησα πάρα πολύ για τον ναι. αυτό το πράγμα. Όπως και φαντάζομαι τόσοι πολλοί στην Κύπρο που Βέβαια. Θυμάσαι τότε όλοι, ξέραμε κάποιον που το έζησαν. Δεν το συζητώ για το τι μεγάλη τραγωδία ήταν αυτό. Νομίζω αυτό είναι το πιο δύσκολο που έχω περάσει. Όχι ότι δεν έχω περάσει και άλλα πράγματα, αλλά αυτό θεωρώ πως ήταν το πιο, έτσι, πιο μεγάλη σφαλιάρα που έχω φάει ever. Ναι. Και ελπίζω να μην φάω άλλες. Ναι. Αυτό εύχομαι. Θα ταξίδευες και εσύ, είπες. Ναι, ήταν να πάω κι εγώ, αλλά τότε δεν έγινε τέλος πάντων. Και δεν το λέω τώρα για να βγούμε και να λέμε ότι σοκ και όλα αυτά. Όχι. Α, για τους τίτλους λες. Όχι μόνο για τους τίτλους, ούτε το θέλω να το βγάλω σαν μήνυμα ότι α, ήταν να πάω κι εγώ και γλίτωσα. Όχι, καμία σχέση. Αυτά. Είναι πάνω στην. Δεν έτυχε να. Δεν, ναι. Ναι. Ήταν να κάνουμε κάτι άλλο μετά μαζί. Ναι. Και δεν έγινε ούτε αυτό.